Οι μελέτε που έχουν γίνει εδώ και αρκετέ δεκαετίε έχουν δείξει ότι η υπερβολική κατανάλωση αλατιού επηρεάζει σημαντικά την υγεία μα. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι το νάτριο, που είναι ένα από τα δύο κύρια ιόντα που αποτελεί το μαγειρικό αλάτι, έχει σαν συνέπεια την αυξημένη αρτηριακή πίεση, που με τι δεκαετίε οδηγεί στη αρτηριοσκλήρωση και αυξημένη πιθανότητα εμφάνιση εγκεφαλικών και καρδιακών επεισοδίων. Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι είναι πολύ σημαντικό να μειωθεί η κατανάλωση αλατιού αν και τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είναι σημαντικό να ξέρουμε τι είναι καλό για την υγεία μας και σε αντίθεση με αυτό που κάνει ο περισσότερος κόσμος, να προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε. Εδώ και αρκετέ δεκαετίε κυκλοφορούν στην αγορά υποκατάστατα αλατιού. Τα υποκατάστατα αλατιού που θα τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ αποτελούνται από ένα μείγμα χλωριούχου νατρίου και χλωριούχου καλίου θα βρείτε μεγάλο εύρος αναλογιών στα μείγματα, καθώς υπάρχουν προϊόντα που περιέχουν μόλις 20% χλωρίουχο κάλιο, ενώ θα βρείτε και προϊόντα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από χλωρίουχο κάλιο. Συχνά στο γιατρίο μου, τόσο οι ασθενείς μου όσο και οι πελάτες μου, με ρωτούν αν αυτά τα, τα υποκατάστατα αλατιού είναι υγιεινά. Η μισή μου απάντηση βασίζεται σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, που δείχνει ότι αν κάποιος έχει αυξημένη αρτηριακή πίεση Άρα και αυξημένη πιθανότητα να υποστεί εγκεφαλικό, φαίνεται να ωφελείται όταν αντικαθιστά το κανονικό μαγειρικό αλάτι με υποκατάστατο αλατιού που περιέχει λιγότερο νάτριο. Η μελέτη αυτή έγινε στην Κίνα σε περίπου 21.000 ασθενεί που τους χορηγήθηκε υποκατάστατο αλατιού με την οδηγία να το χρησιμοποιούν ελεύθερα αντί για το κανονικό μαγειρικό αλάτι που χρησιμοποιούσαν μέχρι την αρχή τη μελέτη. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι τα άτομα που υιοθέτησαν το υποκατάστατο αλατιού εμφάνισαν μειωμένη πιθανότητα καρδιαγγειακών επεισοδίων και εγκεφαλικών. Όμως αυτή δεν είναι όλη η αλήθεια. Η μελέτη έγινε στην Κίνα, σε χωριά. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν γίνεται να βιαστούμε και να την υιοθετήσουμε στη δική μας πραγματικότητα. Η σημαντικότερη διαφορά είναι το γεγονός ότι στις χώρες της Δύσης, Όλο και λιγότερο κόσμο βασίζεται για τη διατροφή του σε φαγητά που φτιάχνει στο σπίτι και όλο και περισσότερο σε φαγητά που παίρνει έτοιμα απ' έξω. Ακόμα και τα φαγητά που καταναλώνει σπίτι έχουν υποστεί κάποια μορφή προετοιμασία. Αυτό σημαίνει ότι αν αλλάξετε το αλάτι που έχετε στην αλατιέρα σα και από κανονικό αρχίσετε να χρησιμοποιείτε υποκατάστατο αλατιού, αυτό δεν θα επηρέασει καθόλου τη συντηρητική πλειοψηφία του αλατιού που λαμβάνεται από το τυρί τα αλαντικά, τι έτοιμε σάλτσε, τα κρέατα που καταναλώνονται σε ταβέρνε και ψυτοπολία και τι απρόσμενα τεράστιε ποσότητε αλατιού που υπάρχουν στα έτοιμα αρτοποιήματα. Ο πληθυσμό τη μελέτη που έγινε στην Κίνα έτρωγε σχεδόν αποκλειστικά φαγητά τα οποία προετοίμαζε στο σπίτι. Και αυτό σημαίνει ακόμα και τα τυριά και τα αλαντικά, οι συμμετέχοντε τη μελέτη δεν τα έπαιρναν έτοιμα από το σούπερ μάρκετ, αλλά τα προετοιμάζαν μόνοι του. Επίση, σε αντίθεση με του κατοίκου των σημερινών πόλεων, δεν έτρωγαν ποτέ έξω. Πράγμα που σημαίνει ότι όντω αντικατάστησαν το αλάτι που κατανάλωναν από κανονικό σε υποκατάστατο. Μήπω αυτό σημαίνει ότι το υποκατάστατο λατιού δεν είναι υγιεινό, Όχι, δεν είπα αυτό. Φαίνεται ότι το υποκατάστατο λατιού όντω είναι υγιεινό, και καλό είναι να συζητήσετε την πιθανότητα να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε στην προετοιμασία των φαγητών που τρώνετε στο σπίτι σα. Αφού πρώτα μιλήσετε με τον γιατρό που σα παρακολουθεί και εγκρίνει αυτή την αλλαγή. Γιατί υπάρχουν παθήσει που απαγορεύουν την κατανάλωση υποκατάστατου αλατιού. Αυτό που είναι επίση πολύ σημαντικό είναι να μην μείνετε μόνο στην οριοθέτηση του υποκατάστατου αλατιού. Εάν θέλετε πραγματικά να μειώσετε την ποσότητα του αλατιού που καταναλώνετε καθημερινά, πρέπει να μειώσετε σημαντικά και τι τροφέ που καταναλώνετε εκτό σπιτιού, όπω επίση και να μειώσετε σημαντικά την κατανάλωση τυριών και αλαντικών. Επίση, ω επιπρόσθετο μέτρο, μπορείτε να, φρο να, φροντίσετε να αυξήσετε σημαντικά τα φρούτα και τα λαχανικά που έχουν κάλιο σε φυσική μορφή και βοηθούν το σώμα να αποβάλει το περίσσιο νάτριο που προκαλεί βλάβες στα αγγεία του εγκεφάλου και της καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ.